παρακάτε στην αυτοψία που μονοπόλησε και το τηλεοπτικό κοινό σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθέας και δεν ήταν τυχαίο. Για πρώτη φορά αποκαλύπτονται στοιχεία για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αστυνομική έρευνα, ενώ θα δούμε και το μήνυμα της μητέρας. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Παντελή Παντελίδη, η αυτοψία και ο Αντώνης Ρόιτερ μίλησαν με την οικογένεια του τραγουδιστή. Η μητέρα του για πρώτη φορά στέλνει το δικό της μήνυμα στους θαυμαστές του Παντελή μέσα από την εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο για τη συμπαράσταση στην οικογένειά μου. Χωρίς εσάς δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και χρέος μας είναι να συνεχίσουμε το φιλανθρωπικό έργο του Παντελή μας. Με αγάπη, Παντελίδου Αθηνά. Τι να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Η τελευταία σας συνάντηση πότε ήταν, πριν γίνει το κακό? Η τελευταία συνάντηση, επειδή τελευταίους τρεις μήνες ο Παντελής ήταν στο πατρικό που έμενα, μαζί, ήταν δύο μέρες πριν. Πώς το μάθες, ρε φίλε, το κακό? Πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει, έλα γρήγορα στο μαζί. Δεν ξέραμε κι εμείς. Για να ζω να καταλάβεις, δεν είχε πάει καν στο μυαλό μας ότι ο Παντελής είναι διάσημος και θα το έχουν τα κανάλια. Και δεν ανοίξαμε τηλεόραση. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, δεν ξέραμε τι είχε γίνει. Σε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκεφτόμαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε κρεμό. Είναι ψευδές όποιος αναφέρει ότι υπάρχει έστω και το παραμικρό πόρισμα όπου καταγράφει και φέρεται ο Παντελής στη θέση του οδηγού. Το πόρισμα, το αυτό που περιμένουμε, είναι της αγγελικής αρχής που το περιμένουμε με ανυπομονησία. Υπάρχει ίσως η αρχική έκθεση της τροχίας που περιέγραφε κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει καμία έκθεση με τη μορφή πόρισματος. Υπάρχει μια έκθεση αυτοψίας η οποία καταγράφει τι έγινε στο περιστατικό. Σε αυτή την έκθεση αναφέρεται ότι ο Παντελής ήταν οδηγός σύμφωνα με κατάθεση μίας εκ των συνεπιβενισσών κοριτσιών. Η οικογένεια αναζητά την ουσιαστική αλήθεια, καταλήγοντας όποια και αν είναι αυτή. Ακόμη δηλαδή και αν βγει ότι ο Παντελής ήταν οδηγός, βεβαίως η οικογένεια θα το αποδεχτεί. Εάν συμβεί το αντίθετο, αν καταλήξει η δικαιοσύνη μετά από μια έρευνα ότι ο οδηγός ήταν η μία κοπέλα, αυτό τι θα σημαίνει για εσάς και τι πρόκειται να κάνετε από εκεί και πέρα? Γιατί αντίστροφα θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι ίσως εσείς θέλετε να στραφείτε νομικά σε βάρος αυτών των γυναικών. Σε πληροφορώ ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση η οικογένεια. Άλλωστε, όπως ξέρεις, το όνειρο της οικογένειας είναι να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα, η Τροχέα. Δεν πήγε λίγο πίσω να κοιτάξει το τι έγινε? Δύο μάρτυρες που κατέθεσαν μέσα από τη λέσχη σπίτι, πείτε το όπως θέλετε, ήταν με δική μας πρωτοβουλία. Το ποιος οδηγούσε το θεώρησε δεδομένο. Δεν μπήκε λοιπόν σε αυτό το απλό να πάει να κοιτάξει ποιος είναι ο τόπος από όπου αποχώρησε ο Παντελής. Έχει κάμερα? Για φανταστείτε να υπήρχε μια κάμερα που θα κατέγραφε πώς μπήκαν στο αυτοκίνητο. Οι οικοδεσπότες εκεί του σπιτιού, οι λέσχες, όπως θέλετε πείτε το, προέτρεψαν την κυρία Κυριάκου να οδηγήσει η ίδια. Και απάντησε γνέφοντας καταφατικά ότι θα οδηγήσει η ίδια. Ακριβώς γιατί όλη η παρέα καταλάβαινε ότι ο Παντελής δεν είναι σε θέση να οδηγήσει. Ο Παντελής εκείνη τη στιγμή είχε ζητήσει να πιει καφέ. Καταλάβαινε, ασχέτως αν τελικά έφυγε και δεν το είπε, καταλάβαινε ότι και ο ίδιος κάτι δεν πάει καλά. Όταν παρέλαβε το μεσημέρι εκείνο το κινητό του Παντελή η οικογένεια, ήταν σβησμένες όλες οι κλήσεις των τελευταίων 8 ημερών. Παράλληλα, όταν έλαβε τον αναλυτικό λογαριασμό, είδε ότι υπάρχουν δεδομένα που κατεβαίνουν στις 10:30 όταν ο Παντελής έχει χάσει τη ζωή του στις 8:10. Όσοι βιάστηκαν να πούν πως έφυγα και απλά πέφυγα δειλά να χαιρετήσω. Μάλιστα, συζητούμε και εμείς όπως και όλη η Ελλάδα το τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι η αλήθεια θα λάμψει στις δικαστικές αίθουσες. Αυτή είναι η μία πλευρά, η πλευρά της οικογένειας.
Το θέμα είναι ότι έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Και ταλαντούχος άνθρωπος. Μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα, τραγικό δυστύχημα, υπάρχει τόσο μεγάλη διχογνωμία τι έγινε και τι. Εντάξει, είναι. Απάντως, απίστευτο δηλαδή. Από όλα αυτά που ακούσαμε, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε τρία σημεία. Το ένα σημείο είναι ότι η οικογένεια θέλει να κάνει ένα ίδρυμα για τον Παντελή Παντελίδη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μία είδηση που βγαίνει. Και ήταν και η επιθυμία της μάνας που είπε να συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο του. Ξεκάθαρο, επειδή τα είχαμε διαβάσει μέσω Facebook και αναπαραγωγών, ότι βγαίνει ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας και λέει ότι πιστεύει ότι στη θέση του οδηγού ήταν η Φρόσου Κυριάκου. Παρ' όλα αυτά, η εισαγγελία θα αποφασίσει και θα δεχτεί η οικογένεια. Για μένα το καινούργιο στοιχείο, το σημαντικό είναι αυτό που είπε, ότι ό,τι και αν πει το εισαγγελικό πόρισμα αυτό, και ό,τι και αν αποφασίσει ο δικαστής θα το αποδεχτεί θα και επίσης ότι θα στραφούν εναντίον των κοριτσιών. Αυτό. Το τι λέει ο κάθε δικηγόρος, επίτρεψέ μου να σου πω ότι καμιά φορά είναι και η άποψη του πελάτη, βέβαια, της πλευράς γιατί που υποτίθεται, εκπροσωπεί και... έχουν εκφέρει άποψη και οι κοπέλες. Και από εκεί και πέρα... Αν ρωτήσεις τα κορίτσια και εκείνα ξεκάθαρα έτσι. Σου λένε οδηγούς ο Παντελής. Εμείς δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε, μπροστά δεν ήμασταν, εισαγγελείς δεν είμαστε. Και κρίμα τα που γίνεται... στοιχεία και τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας. Την ερώτηση πάντως του Αντώνης Ρόιτερ στον κύριο Λικούδη για το πότε περιμένουμε να βγει αυτό το πόρισμα, δεν υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Που πάει να πει ότι μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ ακόμη. Ότι ένα χρόνο μετά κάνουμε αυτή την κουβέντα και δεν μπορούμε να. Είναι δυνατόν δηλαδή. Έστω και για να ηρεμήσει. Παιδιά πολλά διακυβεύονται τώρα, εντάξει. Είναι και κρίμα αυτό που γίνεται στο γενικό. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια υπηρεσία που. Κανονικά είναι, ναι, που καταγράφει το συμβάν. Εγώ θυμάμαι ότι αν είχε χάσει. Αν γράφει μια έκθεση, δεν υπάρχει. Και να έχει και την ευθύνη και το βάρος της έκθεσης. Παιδιά, υπάρχει κανονικά. Εγώ θυμάμαι όταν είχε χάσει ο μπαμπάς μου τη ζωή σε τροχαίο. Υπήρχε καταγεγραμμένο το συμβάν από την τροχαία και από τις μαρτυρίες. Απλά ενδεχομένως όταν αμφισβητούνται αυτές οι μαρτυρίες. Από τις πλευρές, ίσως εκεί γίνεται πιο χρονοβόρα η διαδικασία. Πάντως είναι κρίμα και αυτό που γίνεται στο, γενικά στο διαδίκτυο με τα κορίτσια. Λοιπόν, πάμε στον Βασίλη μας, ο οποίος μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης να μας δώσει